Ιορδάνη ποταμέ. Στήθη υπόδεξε σκυρτών του βαπτιστήνε ερχόμενων τον δεσπότη. Σας υπενθυμίζω τη μετάφραση. Ιορδάνη ποταμέ, στάσου. Υπογραμμίζω το στάσου. Υπόδεξε σκυρτών, να υποδεχθείς σκυρτώντας από χαρά τον δεσπότη που έρχεται για να βαπτιστεί. Ο ημνογράφος αναφέρει ότι ο Ιορδάνης έπρεπε να υποδεχθεί τον Κύριον Ιησούν με το στήθη και σκυρτών. Στήθη θα πήγε να σταθεί και σκυρτών, προσέξτε, στήθη προστακτική σημαίνει ότι έπρεπε να σταματήσει ο Ιορδάνης τον υδάτινον ρούν του, όπως κυλούσε, που εκυλίε το ποτάμι, έρεε το ποτάμι προς την νεκρά θάλασσα, από βορρά προς νότον, προς την νεκρά θάλασσα. Εδώ λέγει στάσου Ιορδάνη. Αυτό λέγεται επανειλημμένος, αυτό το στάσου, γιατί ο Ιορδάνης όταν σε είδε, λέγει η γραφή, εστράφη στα οπίσω. Όχι μόνο στάθηκε, αλλά και γύρισε προς τα πίσω. Παράξενα πράγματα. Αυτό, αγαπητοί μου, ήταν ένα ιστορικό γεγονός. Θα μου πείτε όμως ότι πουθενά εμείς, μελετώντας την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, δεν είδαμε, πουθενά δεν είδαμε, όταν ο Χριστός ευαπτίστη, να μας αναφέρουν οι Ευαγγελιστέ ότι το ποτάμι στάθηκε και άρχισε να γυρίζει πίσω. Αυτό ήταν όμως ιστορικός γεγονός, σας είπα, ιστορικό γεγονός που συνέβη όταν ο Ισραήλ, ο λαός ολόκληρος, ερχόμενος από την Αίγυπτο, ήρθε ανατολικά του Ιορδάνου ποταμού, έπρεπε να περάσει το ποτάμι, τον Ιορδάνη, με αρχηγό βέβαια τον Ιησούν του Ναβί. Δεν ήταν βαθύ ποτάμι και δεν είναι μέχρι σήμερα, δεν είναι βαθύ ποτάμι, αλλά όχι όμως ότι μπορούσε κανείς και μέχρι σήμερα θα μπορούσε κανείς να περάσει Φερρυππίν τον Ιορδάνη ποταμό. Α, παίρνω μόνο την περιοχή για να μην πάω αλλού, της Λαρίσης. Μπορείτε να περάσετε τον Πηνιό ποταμό? Δεν είναι βαθύ ποτάμι ο Πηνιός ποταμός, αλλά δεν περνιέται. Έτσι και ο Ιορδάνης δεν έπαθε ποτάμι, αλλά δεν περνιέται. Για να περαστεί έπρεπε να σταματήσει τον ρουν, την ροή των υδάτων του. Και πράγματι έτσι έγινε. Όταν στάθηκαν στην Ανατολική Όχθη, έδωσε εντολή ο Ιησούς τον Ναβί, οι ιερείς να πάρουν την κυβωτόν, το υπογραμμίζω γιατί έχει πολύ σημασία, και να αρχίσουν να μπαίνουν μέσα στο ποτάμι, να αρχίσουν να μπαίνουν, να πατούν μέσα στο νερό. Βεβαίως το νερό εκάλυψε κάπως τα βήματά τους, τα πόδια τους, αλλά τι έγινε? Όταν προχώρησε η κυβωτός, άρχισε το νερό να σταματάει και μάλιστα τελείωσε, σταμάτησε, σαν να στάθηκε ένα τείχος εις το ποτάμι, και η κυβωτός που την κρατούσαν οι ιερείς εστάθηκε εις το μέσον του Ιορδάνου ποταμού, και τότε πέρασε όλος ο λαός. Σας θυμίζει μία πράξη που κάνουμε τη Μεγάλη Παρασκευή? Όταν βγάζουμε τον επιτάφιο, κάνουμε τη λιτάνευση, και μετά πριν μπούμε μέσα εις το ναόν, εκείνοι που κρατούν τον επιτάφιο το σηκώνουν ψηλά, και βέβαια αισθάνονται μεγάλη ευλογία και μεγάλη τιμή εκείνοι που θα κρατήσουν και τον επιτάφιο. Πολλοί από εσάς το κάνετε, σας ξέρω, το βλέπουμε κάθε χρόνο, και θα σηκώσουν ψηλά εκεί πρώτη θύρα του ναού, και όλος ο λαός θα περάσει από κάτω από τον επιτάφιο. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Κάποια πράγματα, αν τα ψάξουμε, αγαπητοί μου, θα βρούμε να έχουν ρίζα. Και αυτή η ρίζα είναι μέσα εις τον Λόγο του Θεού, είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Γι' αυτό το λόγο
τίποτε. Εγώ τουλάχιστον έτσι έμαθα, να μην απορρίπτομαι. Γιατί αν απορρίψουμε, κινδυνεύουμε. Πρέπει να ερευνήσουμε. Βεβαίως, έχουμε και τούτο το σημείο. Το έχω δει τόσες φορές στη Λάρισα και το άκουσα και πρόσφατα, σήμερα μάλιστα, από τις συνήθειες του Πόντου. Πέφτουνε μέσα κολυμβητέ, πιάνουν το σταυρό και γίνεται καυγάς ολόκληρος μέσα στο νερό. Ποιος θα πιάσει το σταυρό, και μετά θα πάρει ευλογία αυτός που έπιασε το σταυρό, θα γυρίσει όλη την πόλη, θα μαζέψει, επιτρέψετε μου τη λέξη, φράγκα, όχι χρήματα, φράγκα, και θα πάει με τους φίλους του το βράδυ στην ταβέρνα να τα πιούνε. Αυτό δεν έχει καμία ρίζα πουθενά. Αυτό πρέπει να φύγει, αυτό πρέπει να καταργηθεί. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής. Λοιπόν, σας είπα ότι κατ' επανάληψη λέγει η Αγία Γραφή ότι όταν σε είδε εστράφει στα οπίσω, σε τον Κύριον ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω, όπως σας εξήγησα. Είναι μία διάβαση παρομοία με τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Έχουμε δύο θαυμαστές διαβάσεις της Ερυθράς Θαλάσσης, που είναι στον κόλπο της Ερυθράς Θαλάσσης, εκεί γνωστό, και εδώ τώρα του Ιορδάνου ποταμού. Έτσι ο 113ος ψαλμός μας λέγει: η θάλασσα είδε, ποια θάλασσα, η Ερυθρά Θάλασσα, είδε και έφυγεν ο Ιορδάνης, και εκεί έγινε το ίδιο. Προσέξτε, άνοιξε η θάλασσα αριστερά και δεξιά, αφού φύσηξε, λέει, νότιος άνεμος, και πήγε τη θάλασσα και τη σταμάτησε. Καταπληκτικό. Και από εδώ και από εκεί μετά εσταμάτησε η θάλασσα. Ο Ιορδάνης, λέει στη συνέχεια ο ψαλμικός στίχος, ο Ιορδάνης εστράφει εις τα οπίσω. Είναι, όπως σας είπα, εις τον 5ο στίχο του 113ου ψαλμού. Αλλά ομοίως εις τον 76ο ψαλμό, εις τον 17ο στίχο, διαβάζουμε: «Είδωσαν σε είδατα ο Θεός». Ο Θεέ, είναι εκκλητική ο Θεός. Ο Θεέ, σε είδαν τα είδατα. «Είδωσαν σε», επανάληψης, «είδωσαν σε είδατα και φοβήθησαν». Σε είδαν τα νερά και της Ερυθράς Θαλάσσης και του Ιορδάνου ποταμού και σε φοβήθηκαν. Γιατί αυτά εις τον Ιορδάνη, για να μείνουμε μόνο στον Ιορδάνη και να μην μείνουμε εις την Ερυθρά Θάλασσα? Διότι εισήλθες στο ποτάμι η κυβωτός που ανεπάβετο ο Κύριος. Τι ήτανε? Ένα ξύλινο κατασκεύασμα, όπως και οι εικόνες είναι ξύλινα κατασκευάσματα, όπως και η Αγία Τράπεζα ένα ξύλινο κατασκεύασμα ή μαρμάρινο, με επένδυση αργύρου κλπ. Κλπ. Αλλά ήταν το σύμβολο της αναπαύσεως του Θεού. Και όταν λοιπόν προχώρησε η κυβωτός μέσα στο ποτάμι, είναι ως να προχωρούσε αυτός ο Κύριος. Λοιπόν, σε είδαν τα κύματα, σε είδαν τα ύδατα και εστράφησαν εις τα οπίσω. Αυτό το ιστορικό, αγαπητοί μου, γεγονός, που είναι μία ταυτόχρονα και προφητεία, έρχεται να σημειωθεί ύστερα από 1500 χρόνια εις την βάπτιση του Ιησού Χριστού. Δηλαδή ένας τύπος ήταν. Αν ερωτήσετε γιατί αυτό δεν συνέβη στον Ιησού άμεσα, θα απαντούσαμε, προσέξτε την απάντηση, ότι τότε θα κατηργείτο η πίστης. Ο Χριστός δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να θεραπεύει αρρώστους και τα λοιπά. Θαυμαστή ήταν η Ανάστασή Του. Όμως δεν είδε ο λαός την μεταμόρφωσή Του παρά μόνο οι μαθητές. Αλλιώτικα θα κατηργείτο η πίστης. Είδατε η γέννηση του Θεού Λόγου ως ανθρώπου, φυσιολογική, δηλαδή
στα μάτια των ανθρώπων, φυσιολογική. Διότι αν ήταν κατά άλλων τρόπων, τι λέγανε οι Εβραίοι, ξέρετε? Εμείς, λέει, περιμένουμε το Μεσσία να έρθει από τον ουρανό, σαν να με αλεξίπτωτο να έρθει, να πέσει απάνω στη γη. Τίποτα από όλα αυτά. Ξαναλέγω, τρίτη φορά, θα κατηργείτο η πίστη. Έτσι ο Ιορδάνης γίνεται ιερός ποταμός, σκηνή θείων ενεργειών και θαυμάτων καταπληκτικών.